Επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε δύο κυρίες στη συντροφιά μας. Την κυρία Μερόπη Τζούφη είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, έτσι. Από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα. Και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από τις ΣΕΡΕΣ. Από τις ΣΕΡΕΣ. Αγροτική νομή και οι δύο, έτσι. Ναι. Ως επιτοπλίστων δηλαδή. Εντάξει, ο νομός Ιωαννίνων βεβαίως έχει κομμάτι αγροτικό, αλλά. Και κτηνοτροφία έχει. Και ναι. Οι ΣΕΡΕΣ. Παρότι αυτά έχουν οι ΣΕΡΕΣ κατεξοχήν αγροτικός νομός. Ναι. Άρα να ξεκινήσουμε από τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται. Σας ανησυχούν, κυρία Τζούφη, όλα αυτά. Βεβαίως, όλους μας ανησυχούν και πρέπει να δώσουμε λύση, έτσι. Δεν... Λύση να δώσετε, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποιες. Νομίζω ότι ήδη σήμερα με την συνέντευξη τύπου που δόθηκε το μήνυμα ότι. Πρέπει να μπούμε σε έναν ανοιχτό διάλογο και νομίζω ότι το προσπάθησε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι έκανε μία προσπάθεια να μπει σε ανοιχτό διάλογο, ο οποίος δεν απέδωσε, με την έννοια ότι από την άλλη πλευρά ουσιαστικά αυτό που έλεγαν είναι πάρτε τα όλα πίσω. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Να συνεχίσω. Βεβαίως. Ναι. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένος διάλογος με τους αγρότες. Έτσι. Η αγροτιά είναι μόχθος, είναι κόπος. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι μια κατηγορία που γίνεται προσπάθεια και μέσα από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο να τη δούμε με έναν ειδικό τρόπο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΤ να προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους. Κοιτάξτε, με ρωτάτε προσωπικά και τοποθετούμε ότι αυτό είναι λάθος. Εγώ δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει κανείς να σταματάει τις κινητοποιήσεις. Και το σας ρωτάω συγκεκριμένα γιατί από τη Δευτέρα έχουν πει οι αγρότες ότι αν δεν βρεθεί λύση από Δευτέρα. Ανεκρώσει η χώρα. Πάντα. Εντάξει, μένει να το δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, είναι πολύ συμπυκνωμένος ο πολιτικός χρόνος και νομίζω ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια του διαλόγου. Ακόμη και αυτό που βάζουν οι αγρότες, ότι θα ήθελα να δουν προσωπικά και τον Πρωθυπουργό. Ναι, μιλάτε για διάλογο. Την ίδια ώρα ο κ. Κατρούγκελος πάνω κάτω είπε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τους αγρότες από ό,τι είναι τώρα. Ναι. Προσπάθησε να εξηγήσει κάποια πράγματα. Είπαμε ότι δεν είναι όλα λυμένα. Είπε ότι το ασφαλιστικό είναι σε καλύτερη κατεύθυνση από αυτό που προβλεπόταν στην προηγούμενη φάση. Δηλαδή, τι προβλεπόταν, πολύ χαμηλές συντάξεις και στην ουσία οι συντάξεις αυτές θα είχαν πτωτική πορεία και ο ΓΑ δεν θα μπορούσε το 2026 να χορηγεί πλέον συντάξεις. Κυρία Ραμπατζή. Ένα ταμείο επιχορηγούμενο κατά 90% από το κράτος αυτή τη στιγμή. Μίλησε για το ασφαλιστικό, διότι στο θέμα του φορολογικού, επειδή θα ανοίξει όπως είπαμε μετά το 2017, εκεί μπορούν να υπάρξουν συζητήσεις και νομίζω το είπε. Τώρα θα το δούμε αμέσως. Κυρία Ραμπατζή. Λοιπόν, εγώ θα κάνω χρήση των πραγματικών περιστατικών και όχι των ιδεατών, να μου επιτρέψετε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το διάλογο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση διαλόγου με τους αγρότες, γιατί φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ ελλιπής ως προς τα επιχειρήματά της. Και θα το πω αυτό γιατί απλά με τα όσα συνέβησαν στην Κομωτινή. Ο κύριος Αποστόλου, προφανώς ζώντας εκτός πραγματικότητας, πήγε να κάνει μια ενημερωτική ημερίδα για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, όταν ο παραγωγικός ιστός της χώρας πραγματικά καίγεται. Και βεβαίως ο αγροτικός κόσμος της χώρας. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία διάθεση διαλόγου και αυτά τα οποία είπε η αγαπητή συνάδελφος είναι απολύτως προσχηματικά. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για τους αγρότες είναι ουσιαστικά ένα δημευτικό νομοσχέδιο, ακραίως ένα δεύτερο φορολογικό και πρέπει επίσης να ξέρουμε πρέπει να το, πάρει το, πίσω, καθεστώς, το καθεστώς στο οποίο έρχεται σορευτικά αυτό το ασφαλιστικό να λειτουργήσει για τους αγρότες, να μην ξεχνάμε τι έχουν υποστεί με το κόστος παραγωγής, το 13% στο 23% στις υπηρεσίες, στα αγροτικά προϊόντα, στα αγροτικά εφόδια. Να πάρουμε μια σύνοψη, παρακαλώ, να βάλουμε άλλη μια κυρία στη συντροφιά μας, είναι η Χριστίνα Νικολαίδου, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου, παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου τριών υπουργών, τεσσάρων υπουργών, παρακαλώ, Αποστόλου, Αλεξιάδης, Κατρούγκαλος, Γεροβασίλη. Έλα Χριστίνα μου, καλό κουράγιο καταρχάς. Όχι, εντάξει, όλα καλά, τελείωσε. Τελείωσε, τελείωσε πριν από λίγο. Πέσανε βέβαια όλο στο τραπέζι, αγρότες, συντάξεις, ελεύθεροι επαγγελματίες. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους αγρότες, μιας και αναφέρεστε κι εσείς στη συζήτησή σας. Εκείνο το οποίο υπερτονίστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι η εξής στρέβλωση και πάνω σε αυτή θα γίνει και όποιος διάλογος αποφασιστεί να γίνει. Ποια είναι λοιπόν αυτή η στρέβλωση? Οι υπουργοί τόνισαν το εξής, ότι σήμερα στον ΟΓΑ μπαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό το περίπου το 90%.
των εσόδων του ΟΓΑ είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό και μόλις το 9% είναι από τους αγρότες. Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, είναι μια στρέβλωση η οποία πρέπει να αλλάξει, διότι απλούστατα σε λίγο χρονικό διάστημα οι συντάξεις για τους αγρότες δεν θα φτάνουν. Δεν θα είναι καθόλου βιώσιμος ο ΟΓΑ. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, υπάρχει μια αναδιανομή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση και μας έδωσε ένα παράδειγμα ότι θα υπάρχει, ας πούμε, για την τρίτη ασφαλιστική τάξη μια επιβάρυνση ετήσια 129 ευρώ και ότι αυτή δεν είναι ικανή ώστε να τεινάξει, όπως είπα χαρακτηριστικά, έναν αγροτικό οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα και ότι στόχος αυτή τη στιγμή είναι να γίνει το ταμείο σαφώς πιο βιώσιμο προκειμένου να μπορεί να δίνει συντάξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διάλογο, σαφέστατα εκδηλώθηκε πρόθεση και από τους τρεις υπουργούς να υπάρξουν διορθώσεις. Περιμέναμε σήμερα να υπάρξει κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές κλάσεις των αγροτών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εκδηλώθηκαν μόνο προθέσεις διαλόγου. Προθέσεις διαλόγου εκδηλώθηκαν σε ό,τι αφορά και την ανεξαρτησία του ΟΓΑ. Μας είπαν οι υπουργοί ότι υπήρχε πρόταση από τους αγρότες για ανεξαρτησία του ΟΓΑ. Είναι στο τραπέζι, είπε ο κ. Κατρούγκαλος. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των δανειστών για ένα ταμείο. Έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, ελεύθερε επαγγελματίες τώρα, γιατί έχουμε φάει το χρόνο με τους αγρότες γενικά. Ναι. Είναι πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι βρίσκονται σε αναστάτωση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκείνο το οποίο τονίζει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, είναι ότι δεν υπάρχει, ότι η επιβάρυνση μάλλον που υπήρχε σε μηδενικά εισοδήματα υπάρχει και με το παρόν καθεστώς. Δεν είναι κάτι νέο όπως παρουσιάζεται. Δηλαδή, ακόμα και ένας άνθρωπος σήμερα, ελεύθερος επαγγελματίας, που έχει ζημιές ή μηδενικό εισόδημα, συνεχίζει να καταβάλει εισφορές. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο με το σχέδιο του κύριου Κατρούγκαλου. Είναι πολύ μεγαλύτερες από κάποια εισοδήματα και πάνω και γι' αυτό το θεωρεί πιο δίκαιο από τα σημερινά. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια επιβάρυνση πολλές φορές τριπλάσια σε ό,τι αφορά εισοδήματα άνω των 30-40 χιλιάδων ευρώ. Ωστόσο, όπως μας εξηγεί για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει, όπως μας είπε, και την εισφοροδιαφυγή και την φοροδιαφυγή. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε στην πράξη. Τα επιχειρήματα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι τελείως στο άλλο άκρο και η συνάντησή τους θα γίνει τη Δευτέρα. Θα έχουν καινούρια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εναλλακτική πρόταση και από τις δύο πλευρές. Να κλείσουμε και με το θέμα των συντάξεων, αν μου επιτρέπετε, λίγος χρόνος, διότι είχαμε χθες την περίφημη τηλεδιάσκεψη από την οποία προέκυψε μια γκρίνια σχετικά των δανειστών και μια δυσαρέσκεια σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που προσκομίζει η ελληνική πλευρά. Το μόνο το οποίο διέψευσε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι το ότι οι δανειστές πιέζουν για μειώσεις στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Μόνο αυτό διαψεύστηκε. Από εκεί και πέρα δεν διαψεύστηκε το γεγονός ότι ζητάνε και ασκούν πιέσεις ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια στην κατώτατη σύνταξη. Δεν διέψευσε ότι υπάρχει γκρίνια για τα ποσοστά αναπλήρωσης και βέβαια δεν διέψευσε ότι υπάρχει πίεση, πολύ μεγάλη πίεση, σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση των μέτρων. Αυτά από την συνέντευξη τύπου. Πριν σε αφήσουμε, θέλω το σχόλιο σου. Σ' ακούω. Ναι, διότι παρακολουθείς όλο αυτό το θέμα, είσαι έμπειρη. Είναι ασφαλιστικό ή φορολογικό αυτό? Γιατί εγώ, έτσι όπως το είπε ο κ. Κατρούγκαλος, το κατάλαβα για φορολογικό. Νομίζω το φοροασφαλιστικό που λένε και κάποιοι φορείς να χρησιμοποιήσω την έκφρασή τους είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε το υπόψη μας στο εξής, ότι έχουμε αύξηση εισφορών σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων που είναι κοινώς και ο στόχος μας λείπουν χρήματα, για το 2016. Χριστίνα, πολύ καλά τα λες. Μας λείπουν χρήματα. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Καντέλη, γιατί βρίσκεται στη Βουλή, διότι εκεί ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κυρία Φόφη Γεννηματά. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ακολουθεί η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα. Είχε ενδιαφέρον η συνάντηση με την κυρία Γεννηματά. Ενδιαφέρον είχε και ο διάλογος που έγινε μπροστά στις κάμερες. Εκεί, παρά την άβυσο, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που είχε πει η κυρία Γεννηματά πριν μερικές ημέρες που χωρίζει τις δύο πλευρές, διαπιστώθηκε ότι μπορούν να συμφωνήσουν στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση της αντιπολίτευσης, ένα μέτωπο απέναντι στο λαϊκισμό, όπως χαρακτηριστικά είπαν, της κυβέρνησης, και οι δύο εξέφρασαν
την ανησυχία τους για την οργή και την αγανάκτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και είπαν ότι πρόκειται για ένα άδικο ασφαλιστικό. Ωστόσο, είναι κοινή η έκκληση. Το είχε πει η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση της από χθες. Το είπε και η κυρία Γεννηματά σήμερα. Παρακαλούν τους αγρότες να μην κλείσουν τους δρόμους και να σκεφτούν την κατάσταση, την πολύ άσχημη κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ ήρθε η συζήτηση και στο θέμα των αποκαλύψεων μέσω του Sky από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και εκεί η κυρία Γεννηματά είπε ότι ακόμη και σήμερα θα στείλει την επιστολή στους επικεφαλείς των άλλων κομμάτων, προκειμένου να υπάρξει αυτή η εξεταστική επιτροπή που έχει προτείνει από την εποχή που μπήκε η χώρα στο ευρώ, για να δούμε πώς φτάσαμε στα μνημόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης επιφυλάχθηκε να απαντήσει επ' αυτού. Ωστόσο, επανέλαβε αυτό που είχε πει και σε ανύποπτο χρόνο, ότι θα πρέπει να γίνει μια εξεταστική επιτροπή και να διερευνηθεί σκοτεινή περίοδος, όπως την χαρακτήρισε, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015 και προφανώς και οι όποιες ευθύνες προκύπτουν για τον κύριο Βαρουφάκη ή όποιον άλλον. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Είναι σε εξέλιξη. Τώρα θα ξεκινήσει η συνάντηση με τον κύριο Κουτσούμπα, όπως μας είπε ο Γιάννης. Λοιπόν, να γυρίσουμε εδώ στο τραπέζι μας. Λοιπόν, ακούσαμε τι βγαίνει για το ασφαλιστικό, τα βασικά σημεία. Νομίζω ότι περισσότερο πάει προς τους φόρους παρά προς το ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει μας για το ασφαλιστικό. Χρήματα δηλαδή, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το ασφαλιστικό χωρίς να δει, ας πούμε, και το κομμάτι του φορολογικού. Και να πω ένα παράδειγμα, έτσι. Στο θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν δίκιο και διαμαρτύρονται κυρίως οι νέοι συνάδελφοι. Διότι εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα η πρόταση που κάνει η κυβέρνηση είναι να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι αγρότες. Δηλαδή, κυρίως όταν ξεκινάνε να εξασκήσουν το επάγγελμα. Και να θυμίσω εδώ ότι μέχρι τώρα πληρώνανε πάρα πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές. Θα μειωθούν αυτές. Ναι. Αυτές λοιπόν, στους νέους, λοιπόν, προτείνεται και μάλιστα έχει γίνει προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση να κατεβούν ασφαλιστική κατηγορία. Το οποίο δυστυχώς μέσα στις μνημονιακές δεσμεύσεις, που το τρίτο αυτό μνημόνιο το ψήφισε το μεγαλύτερο κομμάτι της Βουλής. Είμαι γιατρός. Είμαι γιατρός. Το στόχο της παραμονής στο ευρώ, κυρία Τζούφη. Μην κάνετε. Μέσα σε αυτό λοιπόν υπήρχαν και αυτές οι παράμετροι. Το στόχο της παραμονής στο ευρώ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά ότι μέσα υπήρχαν και τα συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και να θυμίσω από εκεί και πέρα, αν ψηφιζόντουσαν όλα αυτά που λέτε. Όχι, οφείλω να απαντήσω. Αν ψηφιζόντουσαν όλα αυτά τα οποία λέτε, δεν θα χρειαζόντουσαν να έρθουν με νέα νομοσχέδια. Όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Λοιπόν, ο στόχος της παραμονής στο ευρώ είχε ένα σημείο, κυρία Τζούφη. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές υπήρχαν από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτός ήταν ο λόγος που πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι δεν ασφαλιζόταν. Για να δούμε τώρα αν υπήρχαν. Έγινε λοιπόν μια σημαντική προσπάθεια να ελαττωθούν και τι κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Φεύγουμε από την ασφαλιστική κλάση που έχει με τα χρόνια και πάμε με το εισόδημα. Και προσπαθούμε ακριβώς, επειδή αυτοί οι νέοι συνάδελφοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, κυρίως να προστατεύσουμε αυτούς, γιατί μέχρι τώρα, να δούμε λοιπόν αυτοί τι λένε πλήρωναν το μεγαλύτερο αυτοί. Κομμάτι γιατί... και είναι ένα θέμα ανοιχτό που πρέπει να βρεθεί λύση, διότι χωρίς τους νέους συναδέλφους και χωρίς την πίστη να συμμετέχουν στο ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν κύριος, τι λένε αυτοί. Ο κύριος Σπυρόπουλος είναι μαζί μας, είναι Φώτης Σπυρόπουλος, είναι δικηγόρος. Να μας πει και ο κύριος Θανάσης Ζορμπάς, είναι γραμματέας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να ξεκινήσω από τον κύριο Σπυρόπουλο. Να μας πει, μειώνονται τελικά οι εισφορές ή αυξάνονται? Καλημέρα σας. Γεια σας. Οι εισφορές αυξάνονται και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Εσείς. Βεβαίως. Να. Και σε συνδυασμό, γιατί ο νέος συνάδελφος, όπως λέει εύστοχη η κυρία Τζούφη, κάποιος μην θα σταματήσει να είναι νέος. Και θα πληρώνει επομένως πολύ περισσότερα χρήματα. Όλοι κάποια στιγμή σταματάμε να είμαστε νέοι. Ακριβώς. Είναι λογικό. Σε συνδυασμό λοιπόν και με τις υπόλοιπες. Σε συνδυασμό λοιπόν και με τις υπόλοιπες φοροεισπρακτικές τεχνικές. Βλέπετε λοιπόν οι οποίες, ότι ταυτόχρονα η ασφαλιστική εισφορά μαζί με το φορολογικό. Είναι φορολογικό. Συνδυασμό λοιπόν με τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι φόρος, προκαταβολή φόρου 100% από φέτος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και όλα τα υπόλοιπα, θα οδηγηθούμε πάρα πολλοί συνάδελφοι στο να κλείσουμε τα γραφεία μας. Πάντως ο κ. Κατρούγκαλος πριν, που τον ακούσαμε, είπε ότι, δεν λέω ότι φοροδιαφεύγουν όλοι, αλλά ο συνάδελφοί του, γιατί είναι συνάδελφός σας ο κ. Κατρούγκαλος. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στον κλάδο. Θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω το επιχείρημα αυτό του αξιοσέβαστου συναδέλφου και καθηγητή εν μέρη φεδρό.
Για τον εξής απλό λόγο. Αυτός που φοροδιαφεύγει θα συνεχίσει να φοροδιαφεύγει ενδεχομένως. Άρα δεν πλήττεται καθόλου η φοροδιαφυγή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα αντίθετα, ενισχύεται. Αυτό με το οποίο. Αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να θίξω πέρα από όλα αυτά είναι το εξής. Μια κουβέντα μόνο. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η αύξηση, προκειμένου να επιβιώσουμε όσοι επιβιώσουμε συνάδελφοι, θα μετακυλιστεί στους πελάτες μας. Και λέω πελάτες και όχι εντολής, γιατί έτσι τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα ο μέσος πολίτης να μην μπορεί πια να πληρώσει το δικηγόρο του και να μην τον καλύπτει και η νομική βοήθεια. Συνεπώς δεν θα έχει δικαστική προστασία, σύμφωνα με και τις νέες αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που περιορίστηκε αυτό προς εμφάνιση στο δικαστήριο, κατά ευθεία παραβίαση, ναι, ολοκληρών δύο λέξεις, ναι, ναι, του άρθρου 20 του συντάγματος, το οποίο δυστυχώς έχει γίνει κουρελόφα. Κύριε Ζορμπά. Γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σαφώς σαφές και από τις απαντήσεις που έχει δώσει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας συναντήσει με τους εκπροσώπους των όλων των επιστημονικών φορέων, ότι δεν έχει κανένα ασφαλιστικό σχέδιο. Αυτό και το τι οποίο είναι αυτό που έχει, έρχεται δηλαδή. Ορίστε. Και τι είναι αυτό που έρχεται, δεν είναι ασφαλιστικό. Όχι. Και θα σας πω και γιατί. Ναι. Όταν ζητήθηκε αναλογιστική μελέτη βάσει της οποίας ζητούνται αυτές οι εισφορές, η απάντηση ήταν δεν σας θα δίνουμε τα στοιχεία για να μην τα πάτε στην Τρόικα. Και όταν είπαμε δεν είναι σοβαρά εισφορές... πράγματα αυτά... Ναι. Σας οι δικές σας εισφορές μειώνονται? Αυξάνονται. Οι εισφορές αυξάνονται για όλους. Και πλέον επειδή, να τα βάλουμε μια σειρά, προβλέπεται και ενοποίηση της καταβολής της εισφοράς για το ασφαλιστικό, τέλος πάντων, μαζί με την εφορία, η οποία θα γίνεται κάθε μήνα. Και ιδρύεται η ενιαίος φορέας ίσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, αυτά τα δύο ενοποιούνται. Από εκεί και πέρα, όλοι έχουμε βγει στον δρόμο και διαμαρτυρόμαστε. Πρώτον, διότι κανείς δεν μας λέει τι σύνταξη θα πάρουμε. Ενώ τώρα όλοι οι επιστημονικοί φορείς που είμαστε στο ΕΤΑΑ γνωρίζουμε ότι πληρώνουμε κάτι και θα πάρουμε μια συγκεκριμένη σύνταξη. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά τα οποία δεν τα έχουμε κιόλας να τα πληρώσουμε και δεν μας λέει τι σύνταξη θα πάρουμε. Φοροδιαφεύγουν οι οδοντίατροι, κύριε Ζορμπά? Κύριε Τζούνο, κοιτάξτε να δείτε. Το αν φοροδιαφεύγουν ή όχι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο πολύ μεγάλης κουβέντας, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία μα καμία κρατική μέρημνα για την οδοντιατρική. Πηγαίνει ένας πατέρας, μια μητέρα να φτιάξει το δόντι του παιδιού του και δεν έχει καμία υποστήριξη από το κράτος, κύριε Τζούνο. Mm-hmm. Και εκεί πέρα τι να κάνει όταν ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να του χρεώσει μια τιμή, ας πούμε, 100 ευρώ, εκ των οποίων ο οδοντίατρος θα πάρει τα 20. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε που πήγαινε η συλλογιστική του κράτους. Να είστε καλά, όταν κάνει υπερφορολόγηση, οθεί τον πολίτη να προσπαθήσει να γλιτώσει το οτιδήποτε. Και υπάρχουν Οπομένως, και ποινικές διατάξεις. Χτυπήσουμε... Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, για να κλείσουμε. Ναι. Και υπάρχουν και ποινικές διατάξεις, οι οποίες αν δεν καταβάλεις ασφαλιστικές εισφορές, βρίσκεσαι και κατηγορούμενος. Συμπέρασμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι όλοι εν δυνάμει εγκληματίες. Κύριε Σπυρόπουλε, τη γραβάτα την αφήσατε χθες στο Σύνταγμα? Τη γραβάτα δεν την έβαλα γιατί απέχω και βέβαια να πω μια κουβέντα για τη γραβάτα. Έχει νομοθετηθεί ήδη από το 1936 ότι οι δικηγόροι πρέπει να φοράμε γραβάτα. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια στολή εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Και οι δύο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Ραμπατζή, ο λόγος σε εσάς. Νομίζω ότι ύστερα από τις μαρτυρίες των αφορόμενων επαγγελματικών τάξεων, έτσι, τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω καταρρύπτονται. Ναι, αλλά απ' την άλλη, να σας πω κάτι. Βγαίνουν τρεις υπουργοί, τέσσερις υπουργοί και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα. Όχι, ότι θα είναι και καλύτερα, αυτό που λες. Ναι, το ότι θα είναι και καλύτερα. Τι να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Το ότι θα είναι και καλύτερα φαίνονται με νούμερα και με αριθμούς. Το είπανε και οι αγαπητοί συνομιλητές ότι και στο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να μας δείξουν αναλογιστικές μελέτες για να πιστούμε κι εμείς οι κακόπιστοι ότι όντως είναι μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση και όχι ένα δημευτικό νομοσχέδιο, δεν υπήρξαν στοιχεία. Εμένα, αν μου επιτρέψετε, θα πω το εξής. Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο το δούλεψα και ως τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ένας αγρότης με 5.000 ευρώ εισόδημα. Ετήσιο λέτε. Ετήσιο. Mm-hmm. Θα υποστεί το 2019 από 851 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές της δεύτερης κατηγορίας που είναι η πλειονότητα των αγροτών που πληρώνει σήμερα, θα πληρώνει 1.500 ευρώ, άλλα 1.500 ευρώ η σύζυγός του, γιατί οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως οικογενειακές, ναι, όπως θα γνωρίζετε, θα πληρώνει 26%
φόρο ο οποίος έρχεται από το 2013 στο 2026. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική του καμπάνια έλεγε ότι θα καταργήσει το 13% της κακιάς Νέας Δημοκρατίας από το πρώτο ευρώ του 41-72 του 2013 και θα πάει αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Θα πληρώνει προκαταβολή 100% και θα πληρώνει φόρο επιτιδεύματος. Θέλω να μου πείτε τι θα μείνει από όλα αυτά. Εγώ με τα τρία πρώτα που είπατε φτάσαμε στο 451. Εγώ επίσης θα πω ότι ο αγροτικός πληθυσμός αναδρομικά από 1η-1η του 2015 μέχρι το 2016 υφίσταται αύξηση και υπάρχουν μελέτες, οι μελέτες της Πασεγιές και, και άλλες οι οποίες είναι απολύτως ταυτόσιμες, που λέει ότι θα υποστεί αύξηση της τάξης του 42,86% στις ασφαλιστικές του εισφορές. Όταν λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η φοροεπιδομή στον αγροτικό πληθυσμό, η οποία βεβαίως δεν έχει τελειώσει, ναι, συνεχίζεται. Θέλω να μου πείτε, αυτός ο παραγωγικός ιστός της χώρας, πώς θα εισφέρει. Θα δούμε προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ραμπαζή. Προτάσεις συγκεκριμένες θα Κοιτάξτε δούμε. Να δείτε. Αντιλαμβάνομαι το ότι ήρθαμε μέχρι εδώ και το 3,2 δις που καλείται σε αχρίαστες θυσίες και θυσίες χωρίς ελπίδα να πληρώσει συνταξιούχοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Δεν ήρθαν από την κακή τη μοίρα ή το φτωχό το ριζικό μας. Ήρθαν από έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον οποίο υποστήκαμε τους τελευταίους μήνες με την υπερήφανη διαπραγμάτευση. Ο ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός. Μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Και ό,τι χτίζεται με πολλή θυσία, διαλύεται πολύ εύκολα. Κυρία Τζούφη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το έχουμε ειλικρινά. Και θέλω να πω και κάτι, με συγχωρείτε, για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, για το 90% και για το 10%. Λοιπόν, επειδή έχουμε εργαστεί, έχουμε εργαστεί στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και στον τομέα του αγροτικού ασφαλιστικού, εγώ θέλω απλά να πω ότι βεβαίως ο ΟΓΑ είναι ένα ταμείο το οποίο παρουσιάζει ελλείμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένες προτάσεις ως προς την αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του ΟΓΑ, που βεβαίως θα στηρίζεται στην αυτονομία του ΟΓΑ και μπορώ να εξηγήσω τους λόγους, να μου δώσω το χρόνο. Όμως, επί ημερών κακιάς σε εισαγωγικά Νέας Δημοκρατίας, οι εισπράξεις του ΟΓΑ ήταν της τάξης του 62% και σήμερα έχουν έρθει στο 42%. Μάλιστα. Εγώ ρωτάω, χωρίς χρήματα στην τσέπη, ποιος αγρότης θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές? Θα μου πούνε αυτήν την οικονομική θεωρία που χωρίς να παράγεις, χωρίς να βγάζεις ένα ευρώ, θα μπορείς να πληρώνεις. Κυρία, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Κυρία Τζούφη, ειλικρινά το ρωτάω, γιατί έχω μπερδευτεί. Πρώτον, έχω μπερδευτεί με αυτά που λέγονται, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Ακούω τους ελεύθερους επαγγελματίες, την αντιπολίτευση λέει, μας σφάζουν τους αγρότες το ίδιο. Ακούω τους υπουργούς, λένε ότι όχι, δεν είναι, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ταυτοχρόνως όμως ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει μην κλείνετε τους δρόμους και οι υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να λένε θα κατέβουμε, καλά κάνουν οι εργαζόμενοι και μήπως κατέβουμε κι εμείς. Θα κατέβετε μαζί με τους αγρότες να διαμαρτυρηθείτε? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε και που λέμε είναι ότι όταν υπάρχουν δίκαια αιτήματα δικαιούται ο λαός να τα διεκδικεί. Έτσι, και να πιέζει και να διεκδικεί το δίκαιο των αιτημάτων του. Δεν είναι όμως όλα τα αιτήματα δίκαια. Διότι εδώ τέθηκαν όλα στο τραπέζι. Ναι. Είναι ή όχι το ασφαλιστικό μη βιώσιμο? Απονεκρώθηκε ο μεγάλος αυτός κουμπαράς του ασφαλιστικού με τις επιλογές των προηγούμενων χρόνων και δόθηκε η χαριστική βολή με την υλοποίηση των μνημονίων και του PSI. Πώς θα βρούμε τα χρήματα σε αυτόν τον κουμπαρά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα? Και από την άλλη μεριά. Ένα επιχείρημα την αντιπολίτευση είναι ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν είμαι μόνη μου και είστε όλοι απέναντι. Οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν είμαστε απέναντι. Εννοώ δηλαδή ότι και οι προηγούμενε τοποθετήσει που έγιναν. Μια στιγμή. Προσπαθώ να απαντήσω. Μα σα ρωτάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ρωτάμε. Λέω ότι προσπαθώ να απαντήσω. Δεν κάνει κάποια τοποθέτηση. Εννοώ ότι και οι επιστημονικοί φορείς, δηλαδή όλες οι τοποθετήσεις που έγιναν, ουσιαστικά ξαναγυρίσαμε στον ΟΓΑ, ενώ υπήρξαν τοποθετήσεις και από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εν πάση περιπτώσει, κάθε κατηγορία έχει δίκαια και έχει και άδικα. Και εκεί μέσα υπάρχει ταξική διάρθρωση. Δεν έχουν όλοι το ίδιο δίκαιο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν μεγαλοαγρότες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με το μεροκάματο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες καλλιέργειες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μικρές είναι με πάνω από 500 στρέμματα, κυρία Τζούφη. Ναι. Γιατί ο πρωθυπουργός σας είχε πει το εξής, ότι εμείς συνηθίζαμε. Θα με επιτρέψετε να απαντήσω, γιατί δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Θα με αφήσετε να απαντήσω. Εγώ σας άφησα να τα λέω. Εντάξει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο σκηνικό, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό το ασφαλιστικό είναι να κάνουμε μία πρόταση
που να είναι διαφορετική από αυτά που μας είχαν έρθει από το εξωτερικό, δηλαδή να υλοποιήσουμε την κάθετη μείωση των συντάξεων. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Να καταργηθεί ο ΕΚΑΣ και να γίνει μια κάθετη μείωση των συντάξεων. Αυτό λοιπόν το πράγμα προσπαθήσαμε. Ναι, αλλά αντικαθίσταται. Πράγμα που είπε πριν ο συνάδελφος. Και πριν θα αντικαθίσταται. Αντικαθίσταται από την εθνική. Με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μην μου λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, διότι είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Συγγνώμη, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ξεκίνησε πιλωτικά σε κάποιους δήμους και δεν είχε προϋπολογιστεί για να μπει στον προϋπολογισμό του 2015, διότι δεν έφτανε. Γι' αυτό δεν μπήκε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και γι' αυτό χρειάστηκε να πάμε μετά στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν ήταν στο τραπέζι το κομμάτι αυτό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έτσι. Και επίσης αυτό που πάει και αντικαθιστά αυτό που λέτε εσείς είναι η Εθνική Σύνταξη. Βάζουμε λοιπόν την Εθνική Σύνταξη γιατί είπε ο συνάδελφος δεν ξέρω τι θα πάρω. Η οποία μάλιστα θα είναι και συνάρτηση της αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Άρα θα προσαυξάνεται. Ευρώ. Ναι, αλλά θα προσαυξάνεται από εκεί και πάνω δηλαδή. Και θα χτίζεται επιπλέον και ανάλογα με τα χρόνια που έχει ο καθένας η επόμενη η αναλογική σύνταξη. Ναι, αν η λύση ήταν μόνο οι περικοπές, θα κάναμε όλες τις συντάξεις 300 ευρώ, είναι το δίκαιο αυτό. Αυτό δεν είναι δίκαιο, διότι ήδη το σύστημα όπως είναι φτιαγμένο, και μπορώ να σας δώσω έναν πίνακα, δείχνει ότι οι άνθρωποι που είχαν χαμηλότερες εισφορές πλήρωναν ήταν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι δίκαιο αυτό. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις μικρές και τις μεσαίες συντάξεις. Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Εσείς, αν επιμείνουν οι θεσμοί, γιατί ακούσαμε και τέτοιες πληροφορίες, στη Βουλή θα ψηφίσετε. Ναι. Στη Βουλή θα ψηφίσετε περικοπές κυρίων συντάξεων. Το σχέδιο το οποίο θα έρθει, απαντώ, το σχέδιο το οποίο θα έρθει θα είναι τέτοιο, γιατί αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα κοπούν οι κύριες συντάξεις. Γιατί? Διότι με τις κύριες συντάξεις σήμερα ζει περίπου ένα 50% του πληθυσμού. Διότι με την τρομερή ανεργία που έχουμε των νέων ανθρώπων, με αυτές καταφέρνει να ζήσει ένα σημαντικό κομμάτι των ελληνικών οικογενειών. Και επίσης αυτές στη συνέχεια έρχονται και στην κατανάλωση. Άρα, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός με πολύ σαφή τρόπο προς τους θεσμούς οι οποίοι ασχολούνται με το ασφαλιστικό σύστημα. Ξέρετε, μπήκε στη μέση και το Ευρωκοινοβούλιο τώρα για να παίξει ρυθμιστικό ρόλο. Πράγμα το οποίο το είχαμε ζητήσει. Ακριβώς για να δείξουμε ότι αλλιώς. Ναι, ως παρατηρητής. Όχι ρυθμιστικό ρόλο, ως παρατηρητής. Ως παρατηρητής. Είναι όμως σημαντικό. Βεβαίως είναι σημαντικό και μακάρι να έχει μπει από την αρχή. Ωραία. Λοιπόν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δύσκολο σκηνικό, εμείς θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε οπωσδήποτε τις κύριες συντάξεις. Κοιτάξτε, στις επικουρικές πράγματι μπορεί να υπάρξει θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν είναι βέβαιο το θέμα των επικουρικών συντάξεων, είναι στα θέματα υποδιαπραγμάτευσης, όπως είναι και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ποια είναι η προσπάθεια? Να κρατήσουμε κατά το δυνατόν εκεί που βρίσκονται τους νυν συνταξιούχους. Κυρία και Ραβατζή, να φτιάξουμε ένα σύστημα για το οποίο να θέλουν οι νέοι συνταξιούχοι να μπουν. Μέσα. Πράγμα που αυτή τη στιγμή είναι το ζητούμενο. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, η Νέα Δημοκρατία υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει κάτι από αυτό το ασφαλιστικό και αν βλέπετε ότι θα υπάρξουν περικοπές στις κύριες συντάξεις? Η Νέα Δημοκρατία είναι δομικά αντίθετη με το παρόν ασφαλιστικό, ασφαλιστικό αποκαλούμενο νομοσχέδιο. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι μισθοί, συντάξεις και επιδόματα θα σταματήσουν να περικόπτονται όσο αυξάνεται ο παρανομαστής του κλάσματος που λέγεται ΑΕΠ. Λοιπόν, θέλω να μου πούνε... Τώρα θα κοπούν, κύριε συντάξεις, λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ από χθες ακούμε για μυστικές συνομιλίες. Έτσι, 13 φορές επί των ημερών σας. Η απάντηση είναι όχι, κυρία Τζούφη. Η απάντηση είναι όχι. Αλλά αυτό έγινε μέσα στα μνημονιακά χρόνια. Ο προϋπολογισμός του για να καταστρέψει όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Και υπάρχει μνήμη. Τα 40 χρόνια του ελληνικού λαού υπάρχει μνήμη. Και στην προεκλογική σας εκστρατεία τα παρουσιάσατε ως την επάρατη περίοδο, πληρωνόντουσαν μισθοί και συντάξεις όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έτσι, πληρωνόντουσαν κανονικά. Θέλετε να αναφερθούμε στις απολύσεις των ανθρώπων. Πληρωνόντουσαν κανονικά. Θέλετε να αναφερθούμε στο πόσο αυξήθηκε η ανεργία. Σας παρακαλώ. Θέλετε να πούμε πόσοι άνθρωποι νέοι έφυγαν στο εξωτερικό 2016, στη διάρκεια των μνημονιακών του 2016, χρόνων. Τα δικά σας λόγια λέτε ότι υπάρχει ταμιακό ισοζύγιο σε σχέση με αυτά που σας
παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και θα πω ότι στον προϋπολογισμό του 2015 η μόνη περικοπή η οποία αναφερόταν ήταν το 8% των επικουρικών, το οποίο τελικά γι' αυτό δεν είχε κλείσει έγινε η αξιολόγηση το 1/3, 350 εκατομμύρια. Είχε εγώ θέλω, κυρία Τζούφη, πρακτικά, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, ένας δικηγόρος, ένας γιατρός που θα κληθεί να πληρώσει το 70%, το 75%, για να μην πω το 80% του εισοδήματος και είπαμε ότι εκεί όπως μπορεί αυτό να συμβαίνει. Θα υπάρχει ένας κόφτης στο ανώτερο επίπεδο για να μην γίνεται αυτή η δίμευση όπως την ονομάζεται της περιουσίας. Και έχουν συζητηθεί αυτοί οι κόφτες. Κάθε τι που παράγει και μοχθεί. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είστε η κυβέρνηση που κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είστε πολύ ζωηρές και πάρα πολύ ζωηρές από την άλλη γνώμη. Ζήτησε αλλαγές. Γιατί ανήκουμε μέσα στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Δεν διατάζεται ούτε παραγγέλλεται. Αλλά εκφράζουμε, έχουμε και ταξικό πρόσημο σε αυτούς που αντιπροσωπεύουμε. Η ταξική συνείδηση αυτή την ταξική συνείδηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας ακούει κανένας. Δεν μας ακούει κανένας. Να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο εδώ. Θα τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα.